Πάμε σε κάτι άλλο, το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο επαναλαμβανόμενο μπορεί να χαρακτηριστεί. Πάντως σίγουρα ήταν κάτι το οποίο κατ' εμέ αναμενόταν να έχει αντιδράσεις. Κάθε τι το οποίο φαίνεται ότι διαφοροποιεί. Και πάει να αλλάξει πράγματα. Πάντοτε γύρει αντιδράσεις. Βέβαια δεν είναι η επίσημη θέση της Εκκλησίας. Όχι, να μιλήσουμε όμως συγκεκριμένα. Θα σου πω την αντίδραση. Επτά ιερείς αντιδρούν, σωστά, για, αντιδρούν για τη νέα καμπάνια του Γιώργου Καπουτζίδη που είναι υπέρ του γάμου των ομοφυλοφίλων. Και μάλιστα οι επτά ιερείς με επιστολή τους προς τον Πρωθυπουργό αντιδρούν στο πάγιο έτοιμο αυτή τη στιγμή της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας για την ισότιμη πρόσβαση στο γάμο και την τεκνοθεσία. Υπέρ του γάμου των ομοφυλοφίλων, λοιπόν, η καμπάνια αυτή. Θα παρακολουθήσουμε πλάνα στα οποία σε διαφορετικές εποχές, κατά κάποιον τρόπο, σωστά, χρονολογικά τοποθετείται αυτό, η σχέση και το πρότυπο, εν πάση περιπτώσει, της οικογενειακής ταλπορής, της στοργής και της ειλικρινούς αγάπης διαφοροποιείται. Παράλληλα, όμως, να πούμε την καλησπέρα μας σε έναν εκ των πρωταγωνιστών και βεβαίως καλλιτεχνικό διευθυντή, του Δημήτρη Μασούρα, ο οποίος θα μας μεταφέρει αυτόν τον παλμό, το μήνυμα και τη διάθεση του. Έτσι, του περιεχομένου της καμπάνιας, αν αναμένετε αντιδράσεις και βεβαίως πώς σας φάνηκε όλο αυτό από τους 7 ιερείς εκφραζόμενο. Ο Δημήτρη, σου είπα πολλά μαζεμένα, αλλά είμαι σίγουρη ότι έχεις για όλα απαντήσεις. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Ελπίζω να είστε καλά. Νομίζω ο ήχος είναι οκ. Με ακούτε? Μισό λεπτό, σας ακούμε πολύ καλά. Μην μου μιλάτε παράλληλα για να ακούω τον καλεσμένο μας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από το μήνυμα της καμπάνιας αυτής και μετά να μας πεις για τις αντιδράσεις. Βέβαια. Είχα τη χαρά και την τιμή να συμμετάσχω σε μια υπέροχη δουλειά, σε σενάριο του Γιώργου Καπουτζίδη και σκηνοθεσία του Θανάση Τσιμπίνη. Είναι στα πλαίσια της ανάγκης μας για ορατότητα. Ο γάμος που διεκδικούμε είναι μια γιορτή αναγνώρισης και μια δήλωση της ζωής μας και τα συναισθήματα υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Και είναι στιγμή να υπάρχουν και να αναγνωρίζονται ισότιμα. Αυτό είναι το μήνυμα της δικής μας καμπάνιας. Έγινε με πολύ αγάπη από ό,τι βλέπουμε, ναι, και κυριολεκτικά, αλλά και μεταφορικά ενός μήνυμα το οποίο προκύπτει βλέποντας κάποιος την καμπάνια. Με τόση αγάπη που έχει γίνει κάτι, πάντοτε δεν περιμένεις, βλέπεις την πιο ρομαντική εκδοχή. Η αλήθεια όμως είναι ότι σε προσγειώνει με αντιδράσεις, ειδικά από τον χώρο της Εκκλησίας. Ήταν κάτι που αναμένατε να συμβεί? Νομίζω ένας τέτοιος κακοποιητικός λόγος είναι πάντα αναμενόμενος όταν μιλάμε για τις συνθήκες που επικρατούν στην Ελλάδα. Δυστυχώς βρισκόμαστε το 2022 και για πράγματα τα οποία άλλοι πολίτες έχουν τα δικαιώματα, εμείς διεκδικούμε λοιπόν τα ίδια δικαιώματα. Και δυστυχώς μιλάμε για πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε να υπάρχουν ακόμα. Είναι αρκετά δυσάρεστο αυτό που βιώνει η κοινότητα, η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Πρέπει να γίνονται πράγματα. Αυτό είναι δυστυχώς που είναι το σημαντικό. Στο άκουσμα του ότι, συγγνώμη, τρίτο φύλο δεν υπάρχει, πώς νιώθεις και τι απαντάς, αλήθεια? Να σας πω την αλήθεια, νομίζω ότι όλες αυτές οι ερωτήσεις επιβεβαιώνουν την ανάγκη δημιουργίας τέτοιων σποτ και τέτοιων κινήσεων, τέτοιων διαφημιστικών. Νομίζω ότι πλέον, το 2022, όταν χώρες ανά την Ευρώπη και γενικά σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν αναγνωρίσει όλες αυτές τις ομάδες, αν το πω, ενώ που δημιουργούμε τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, είναι λίγο περιττό να μιλάμε για κάτι τέτοιο. Η Εκκλησία πάντα ήταν αντίθετη σε αυτό και αυτό που με στεναχωρεί παραπάνω είναι ότι ενώ κανονικά θα πρέπει να απευθυνόμαστε μια αγάπη στον συνάνθρωπο, νομίζω ότι αυτό είπε και ο Ιησούς 2000 χρόνια πριν. Κάτι τέτοιο δυστυχώς δεν υπάρχει. Και αυτό είναι αρκετά θλιβερό, νομίζω. Είναι αρκετά άσχημο πλέον, ακόμα και σήμερα, να βιώνουμε ρατσισμό. Και οι άνθρωποι που ανήκουμε στην κοινότητα αυτή είναι σαν να είμαστε πολίτες δεύτερης κατηγορίας ή πολίτες δύο ταχυτήτων. Ενώ έχουμε τις ίδιες υποχρεώσεις, δεν έχουμε τα ίδια δικαιώματα. Και αυτό είναι κάτι που πραγματικά γεννάει ερωτηματικά, για ποιο λόγο ακόμα συμβαίνει αυτό, ενώ φορολογικά είμαστε το ίδιο, τις υποχρεώσεις μας είμαστε το ίδιο. Δεν έχω δικαίωμα λοιπόν να αναγνωρίσω την απόφασή μου να είμαι αυτός που θέλω να είμαι. Ναι. Δεν είναι επιλογή μου.
Ένα σχόλιο πολύ σύντομο θέλω να κάνω. Βιώνουμε σαν κοινωνία αυτή τη στιγμή πάρα πολύ μεγάλη αξιακή κρίση και θα έπρεπε κατ' εμέ η Εκκλησία να ασχοληθεί με το γεγονός ότι έχουμε οικογενειοκτονίες και παιδοκτονίες και να αλλάξει ο τρόπος αξιολόγησης, το πώς η κοινωνία αξιολογεί την κάθε οικογένεια, ετεροφιλόφιλο, ομοφιλόφιλο, δεν με αφορά, παρά να ασχοληθεί με αυτό. Δηλαδή, αυτή δεν είναι επίσημη θέση της Εκκλησίας, είναι καλό. Δεν είναι επίσημη θέση της Εκκλησίας, αλλά αυτή η θέση. Εδώ υπάρχει ένα θέμα όμως. Εδώ υπάρχει όμως ένα θέμα. Εγώ αυτό το σχόλιο θα έκανα. Αν δεν είναι επίσημη θέση της Εκκλησίας και μιας και λέει το γνωστό Western και η 7 ήταν υπέροχη, εδώ ταιριάζει και η 7 ήταν απαράδεκτη. Αν δεν είναι η επίσημη θέση της Εκκλησίας, πρέπει επιτέλους η Εκκλησία να παίρνει θέση. Η Ιερά Σύνοδος και ο Ιερώνυμος να πάρουν θέση. Γιατί για πολλά πράγματα ακούμε ότι δεν είναι η θέση της Εκκλησίας, αλλά υπάρχει μια παθητική σιωπή. Να υπάρχουν κυρώσεις, εννοείς. Να πάρει θέση. Με πιέζει ο χρόνος. Ένα θέμα όμως που θα έπρεπε να δίνεται χρόνος και χώρος, βέβαια. Αυτό το οποίο θα κρατήσουμε και από την ιδιότητά σου ως καλλιτεχνικού διευθυντή, εννοώ, είναι ότι η τέχνη όντως είναι εκεί για να περάσει μηνύματα και είναι όντως εκεί για να αφυπνίσει και συνηθίσεις και να αλλάξει σιγά-σιγά και κάποια στερεοτυπικά κλειστά, έτσι, και κλισέ. Αυτό ακριβώς νομίζω, ότι η τέχνη οφείλει να φέρει την αλλαγή. Και αυτό νομίζω τα περισσότεροι άνθρωποι που ασχολούμαστε γύρω από τα καλλιτεχνικά, είναι μεγάλη μας επιθυμία. Μέσω της τέχνης γίνονται πάντα οι αλλαγές. Και είναι και πολύ ωραίο το σποτ, πραγματικά είναι τέχνη. Είναι πραγματικά τέχνη. Και σημαντικό. Από αισθητική άποψη. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Πολύ. Και να στείλουμε την αγάπη σε όλους σας και σε όλο τον κόσμο, ο οποίος όντως δικαιούται αυτά τα οποία θεωρούνται αυτονόητα, να τα έχει, να τα βιώνει και να τα απολαμβάνει.